Ένα μουσικό σχήμα, οι Κούζι Λαρσέν βρίσκονται στη Καβάλα από χθες το βράδυ. Ξεκίνησαν από τις Βρυξέλλες. Ευτυχώς και θα παρευρεθούν στο Παλάδιο. Οι μουσικοί αυτοί αναλογίζονται τι έχουν γλιτώσει, από τι έχουν ξεφύγει και θέλαμε λίγο να τους προσεγγίσουμε, να δούμε τις αντιδράσεις τους. Πώς νιώθετε μετά από όλο αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες? Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πραγματικά έγινε, κάτι που ίσως μάθουμε σε λίγες μέρες ή και ποτέ. Βρισκόμασταν στο αμάξι και θα ξεκινούσαμε για Θεσσαλονίκη προκειμένου να έρθουμε στην Καβάλα και το μάθαμε στο δρόμο. Δυστυχώς νιώθω πως είναι μόνο η αρχή και αναφέρομαι σε όλη την ιστορία του σημερινού κόσμου και τι κάνουμε προκειμένου να τον κάνουμε καλύτερο ή και χειρότερο. Φοβάστε να επιστρέψετε πίσω? Όχι, δεν φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να τραγουδάμε τα τραγούδια μας, να είμαστε εκεί, να οργανώνουμε τη σκηνή, να προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά και να μην το διαιρούμε. Αυτό είναι το νόημα. Put the people together and not try to split the people between each other. Επικοινωνήσατε με την οικογένειά σας? Ναι, επικοινωνήσαμε. Όλοι είναι καλά. Όλοι είναι μία χαρά. Ποια είναι η γνώμη σου για το προσφυγικό και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Στη λίστα μας έχουμε ένα τραγούδι που ονομάζεται Checkpoint, το οποίο μιλάει για μία φυλακή στην οποία έχουν τοποθετήσει τους πρόσφυγες πριν τους γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Νομίζω πως είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τα κλειστά σύνορα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Για το λόγο αυτό ονομάζουμε και την περιοδία μας «Κανένας δεν είναι παράνομος». Πιστεύω πως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κλείνουμε τα σύνορα και να χωρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Γεια σου Καβάλα, είναι μια περίεργη ημέρα για εμάς τους Βέλγους, αλλά θα πρέπει να προσευχόμαστε και μέσω της μουσικής μας να μοιραζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο. Ευχαριστώ λοιπόν Καβάλα που μας φιλοξενείς. So thank you, Kavala, for having us.